Καλησπέρα σας. Αν είστε έτοιμοι, ξεκινάμε κατευθείαν με τις ερωτήσεις σας. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι από την αρχή του παιχνιδιού δεν έχουμε πάρει πρωτοβολίες όταν έχουμε μπάλα στα πόδια. Δεν έχουμε προσπαθήσει να παίξουμε όπως γνωρίζουμε εμείς. Για ποιο λόγο, αν ήταν αγχωμένοι, αν ήταν εφοβισμένοι, δεν μπορώ να πιστεύω, γιατί περισσότεροι από αυτούς είναι έμπειροι παίχτες και έχουν παίξει σίγουρα τέτοιους είδους παιχνίδια. Αλλά πιστεύω ότι αυτό ήταν για μένα το πρώτο πρόβλημα, γιατί δεν προσπαθήσαμε να βγάλουμε μπάλα μπροστά. Δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μπάλα μπροστά. Λογικά δεν είχαμε σωστές κινήσεις, δεν είχαμε σωστή λειτουργία της μπάλας και αυτό μας έχει δημιουργήσει σίγουρα άγχος όσο περνούσε το παιχνίδι. Ξέρω και γνωρίζω ότι μπορούμε πολύ καλύτερα. Βέβαια ότι είναι πρώτο παιχνίδι, υπάρχει δεύτερο και το περιμένω. Θα δίνετε την ίδια απάντηση στο γεγονός ότι κάνετε πολλές ιστορικές αλλαγές. Δηλαδή, ο Βάρντ άλλαξε 3-4 θέσεις, έγιναν πολλές ιστορικές αλλαγές. Ήταν επειδή ήταν προβληματισμένος προφανώς. Κοιτάξτε, προσπάθησα με κάποιο τρόπο να αλλάξω κάποια πράγματα. Ναι, σίγουρα. Αλλάξαμε και το σύστημα, αλλάξαμε κάποιους παίκτες. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την εικόνα αυτή που δεν ήταν αυτή που περιμέναμε. Αυτό το λόγο αλλάξαμε και θέσεις στους κάποιους παίκτες στη διάρκεια του παιχνιδιού. Βέβαια ότι είχαμε δύο φάσεις καλές, έλεγα. Μπορούσαμε να βάλουμε γκολ, αλλά βέβαια ότι δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν καλύτεροι και αξίζαμε κάτι παραπάνω. Κάτι πάνω σε αυτό, επειδή περιγράφεται ένα πρόβλημα του ΠΑΟΚ να βγάλει την μπάλα σωστά από το κέντρο. Μετά το παιχνίδι, το ότι δεν έπεισε ο Τσίμηρο, μπορεί να πει ότι δεν σας βγήκε. Κοιτάξτε, ο Τσίμηρο είχε ένα πρόβλημα στο προηγούμενο παιχνίδι. Είχε ένα πρόβλημα, είχε ένα χτύπημα και δεν ήταν 100% έτοιμος να ανταγωνιστεί. Είχε σκίσιμο πάνω πίσω στη γάμπα, κάτω από τη γάμπα, κοντά στο στράγγαλο. Και τον είδα χθες στην προπόνηση ότι κουτσένει. Σε αυτό το λόγο δεν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Είχε κάποιο άλλο. Ακούστε. Κοτς, εν όψη ρεβάνσης τώρα, γιατί προφανώς ποντάρισε τον Παπαόγκο που έχει παίξει 3 ντέρμπι στο πρωτάθλημα με τους 3 μεγάλους Αθηνάς, δεν έχει δεχθεί γκολ και να κέρδισε και τα 3. Προφανώς πιστεύετε εσείς ότι ένα σημαντικό πράγμα για την πρόκληση είναι να μην δεχθεί γκολ ο Παόγκο, γιατί αν δεχθεί γκολ 4 θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι αυτό και το πιο δύσκολο κομμάτι, ή είναι δύσκολο και να σκοράρει? Ποιο βλέπετε, ας πούμε, ότι είναι το πιο σημαντικό? Κοιτάξτε, σε ένα παιχνίδι που κρατάει 95 λεπτά. Και όταν βρίσκεσαι πίσω από το σκορ, σίγουρα ότι 2-0, ότι αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να κερδίσεις το παιχνίδι και να προσπαθήσεις να φτάσεις αυτά τα δύο γκολ που δέχτηκε στο πρώτο παιχνίδι. Βέβαια ότι κάποιες φορές μπορείς να βάλεις και 4 και 5, δυστυχώς μπορείς και να δεχτείς. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το δεύτερο μας παιχνίδι έτσι πως μπορούμε να παίξουμε εμείς, να προσπαθήσουμε να παίξουμε με περισσότερες πρωτοβολίες και να διορθώσουμε αυτά που δεν ήταν καλά στο σημερινό παιχνίδι. Το ρωτώ και για την αεράμενα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε πολλές φάσεις στον αέρα σήμερα τον Παναθηναϊκό, ειδικά μέσα στην περιοχή του. Ειδικά στην περιοχή. Στην περιοχή του ΠΑΟΚ, πολλές σέντρες, πολλές κεφαλές. Κοιτάξτε, γνωρίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ψηλούς παίκτες, είναι ψηλή ομάδα, έχει καλά χτυπήματα και σίγουρα στιγμένες φάσεις είναι ένα κομμάτι που είναι μέσα στο παιχνίδι και όπως γνωρίζουμε ότι 50-60% παιχνίδια τελειώνουν μετά από τις στημένες φάσεις, μετά από τα γκολ από τα στημένα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού και βέβαια σήμερα δεχτήκαμε ένα τέτοιο γκολ, τα έλεγα από πουτενά, από το rebound, δεν είχαμε συγκέντρωση στη περιοχή και ήρθε αυτό το γκολ. Okay. Κάποιες φορές δέχεις τέτοια γκολ, κάποιες φορές βάζεις τέτοια γκολ. Το προηγούμενο παιχνίδι βάλαμε γκολ από το στημένο, οπότε είναι μέσα στο παιχνίδι. Λαϊρό. Καλησπέρα. Όσον αφορά τη συγκέντρωση της ομάδας που αναφέρατε, θεωρείτε ότι το 3-0 της Κυριακής και το πανηγυρικό κλίμα που διαμορφώθηκε επηρέασε την ψυχολογία των παικτών και τους έκανε να είναι λιγότερο συγκεντρωμένοι ή να νομίζουν ότι θα είναι πιο εύκολο το παιχνίδι, να μην περιμένουν ένα τόσο δυνατό Παναθηναϊκό?
Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Άλλο παιχνίδι ήταν την Κυριακή, άλλο παιχνίδι ήταν σήμερα την Τετάρτη. Θα είχατε δυνατότητα να μιλήσετε κότσου με τον Μάτος, γιατί τον είδαμε πολύ απόλυτο σε ό,τι αφορά τη φάση που ζήτησε πέναλτι. Αν σας είπε κάτι, αν έχετε ιδέα γνώση. Ο παίκτης μου είπε ότι ήταν καθαρή φάση και ήταν πέναλτι. Τώρα εγώ δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν το έχω δει. Βέβαια είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Σιδερόπουλος, αν το είδε ο ίδιος, ότι θα το έδωσε. Τότε δεν έχω αμφιβολία. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Ξανά σας λέω. Ο παίκτης μου είπε ότι ήταν καθαρή φάση και ήταν πέναλτι. Πώς πριν ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί. Ο ΠΑΟΚ είναι το outsider. Αυτό διευκολύνει το άγχος. Δεν είναι τόσο μεγάλο. Είναι outsider πριν με το παιδί. Ψάχνει μια μεγάλη ανατροπή. Σε 15 βράδυ. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι η ανατροπή μπορεί να γίνει. Αυτό πιστεύουν και οι παίκτες. Παρόμοια η ερώτηση μου. Πόσο πιο δύσκολη είναι η πρόκριση, πόσο πιο μακριά είναι πλέον ο τελικός και τι προσπάθεια να κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα για να μπορέσει να καλύψει αυτή την απόσταση. Κοιτάξτε, σίγουρα μετά από το πρώτο παιχνίδι, όταν χάνεις 2-0, εκτός έδρας, προβάδισμα έχει ο αντίπαλος, έτσι. Σίγουρα ότι η πρόκριση δεν είναι εκεί που ήταν πριν το παιχνίδι. Βέβαια, υπάρχει και δεύτερο μήχρονο, υπάρχει δεύτερο 95 λεπτό που θα δώσουμε όλοι ό,τι μπορούμε να προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε αυτό το παιχνίδι. Καλά, Θοδωρή. Αν με θέλετε δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι, είδαμε πολλές φορές τον Γλύκο να ψάχνει τους παίκτες του με μακρινές παλιές, να έχει ανεβεί ομάδα ψηλά. Αυτό ήταν δικιά σας εντολή, ήταν πρωτοβουλία του τροματοφύλακα ή δεν ξέρω τι. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, διακρίναμε επίσης ένα εκνευρισμό διάρκεια στους παίκτες του ΠΑΟ κατά τη διάρκεια του αγώνα, είτε με αποφάσεις είτε και μεταξύ τους παίκτες. Δεν ξέρω αν υπέβη στην αντίληψή σας και αν έχετε άποψη γι' αυτό. Όσο αφορά το πρώτο, ναι, ψάξαμε όταν κάναμε ελεύθερο σουτ, ψάξαμε βέβαια να βρούμε τους παίκτες που είναι μπροστά. Όταν δεν μπορούμε να βγάλουμε μπάλα από πίσω και δεν κάναμε αυτό στην αρχή του παιχνιδιού, προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιον παίκτη όποιος είναι μπροστά. Όσο αφορά το δεύτερο, όταν είσαι σε ένα ντέρμπι και όταν ξέρεις τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι, στη διάρκεια του παιχνιδιού μεταξύ τους σίγουρα αν δεν υπάρχει συνεννόηση, αν υπάρχουν κάποια πράγματα οποία δεν βγήκαν έτσι όπως θέλαμε, όπως υπήρχαν κάποια μπερδέματα στο αγωνιστικό χώρο, λογικά μπορούν να λένε ένας τον άλλον κάτι τέτοιο. Τότε είναι κάτι φυσιολογικό, πιστεύω. Είπατε και προχθές και μόνος σας ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε τα 3 ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, τα έχει χάσει όλα στην Αθήνα. Σήμερα πλέον είναι 4 ήττες. Έχετε σκεφτεί το γιατί? Κοιτάξτε, είναι κάτι που πρέπει να διορθώσουμε. Είναι κάτι που σίγουρα ότι κάναμε 4 ήττες στην Αθήνα και δεν είναι σίγουρα θετικό. Εμείς προσπαθούμε να αλλάξουμε αυτό. Βέβαια, κάποια παιχνίδια από αυτά 4 δεν έπρεπε να κερδίζουμε. Δεν λέω για σημερινό. Δεν έπρεπε να χάσουμε κάποια από αυτά τα 4 παιχνίδια. Και βέβαια, προηγούμενη φορά όταν μιλούσα και έλεγα για τους διαιτητές από την 3, δεν εννοούσα ότι χάσαμε παιχνίδια αυτό το λόγο, ότι δεν καταλαβαίνετε. Είπα ότι είναι τυχαίο. Πώς δεν έτυχε ποτέ να μας φυρίζει ο Θεσσαλονικιός διαιτητής όταν παίζουμε στη Θεσσαλονίκη? Ρωτάω εγώ. Τι νομίζετε, ότι όταν παίζουν Μπαρσελόνα και Ρεάλ στην Μπαρσελόνα, ότι σφυρίζει ο διαιτητής από την Μπαρσελόνα? Εγώ δεν νομίζω. Ή αντίθετα. Δεν υπάρχει απάντηση. Εγώ αυτό ρώτησα. Δεν είπα σε καμία περίπτωση ότι φταίνε ήδη. Για μένα είναι περίεργο αυτό. Τίποτα άλλο. Οι συζήτες του ΠΑΟΚ, τις πολλές στην Αθήνα και μάλιστα μια περίοδο που ποιοτικά ο ΠΑΟΚ δεν απέχει πολύ από τις ομάδες αυτές. Είπατε να διορθώσετε. Ξέρετε τι πρέπει να διορθώσει, έχετε καταλάβει ότι συμβαίνει αυτό? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να διορθώσεις είναι όταν έχεις ευκαιρία να σκοράρεις. Γιατί ιδιαίτερα όταν παίζεις ένα ντέρμπι εκτός έδρας και όταν δημιουργήσεις ευκαιρίες, το θέμα είναι
να από τις τρεις ευκαιρίες μία μπάλα μπαίνει μέσα. Είχαμε σε κάποια παιχνίδια στα προηγούμενα, παράδειγμα, περισσότερες ευκαιρίες. Και δεν εννοώ εδώ, σε αυτό το γήπεδο, στα άλλα γήπεδα, όταν παίξαμε στην Αθήνα. Άρα ευθύνη είναι περισσότερο η δική μας. Γιατί όταν χάνεις τρεις-τέσσερις κλασικές ευκαιρίες και δεν βάζεις γκολ, πρόβλημα είναι πρώτο σε εμάς. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα ότι πρέπει να διορθώσουμε. Πρέπει οι παίκτες να πιστέψουν παραπάνω στον εαυτό τους, να έχουν αυτοπεποίθηση όταν βγαίνουν στις ευκαιρίες, ιδιαίτερα κλασικές, όπως είχαμε και σήμερα μια τέτοια. Εκεί περιμένεις να βάλουμε γκολ. Κάποιες φορές μπαίνει, κάποιες φορές δεν μπαίνει μπάλα. Τι να κάνουμε. Να ρωτήσω το εξής. Φοβάστε μήπως αυτό το παιχνίδι πιστεύει ότι μπορεί πέρα από μια πρόκριση, μιλώ για τη ρεβάνς, πέρα από μια πρόκριση έναν τελικό κυπέλλου να διακυβεύονται και άλλα πράγματα, δηλαδή μπορεί να επηρεάσει και την πορεία του ΠΑΟΚ από εκεί και μετά. Υπάρχει ένα σενάριο να μην προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Κύπελλο είναι κύπελλο, πρωτάθλημα είναι πρωτάθλημα. Okay. Είναι δύο διαφορετικές διοργανώσεις. Δεν υπάρχει λόγο να κάνουμε συνάντηση σε αυτά τα δύο. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά πόσο διψάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ για ένα τίτλο. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Φέτος, αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα, ήμασταν 6 βαθμούς κάτω από την ομάδα που είναι πρώτη. Πιστεύω ότι αυτοί οι 6 βαθμοί, αν τα δούμε το ένα παιχνίδι μόνο, μπορούσε να γίνει αλλιώς, έτσι. Και να ήμασταν εμείς εκεί. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα όσο αφορά το πρωτάθλημα, αλλά ξαναλέω, έχουμε δεύτερο παιχνίδι και περιμένουμε όλοι να ξεκινήσει.